Κυρίες και κύριοι, θρακιώτες και θρακιώτισσες, 1955, 2015, 60 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στα πολιτιστικά της πόλης μας, στη διατήρηση της θρακιώτικης παράδοσης. Προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν πιο πιστά να πετύχουμε με τη βοήθεια των δασκάλων μας, του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και κυρίως με τη δική σας παρουσία, να κρατήσουμε τον πήχη όσο πιο ψηλά ήταν δυνατόν. Κύριος παράγοντας είναι η προσφορά των παιδιών ανηλίκων και ενηλίκων, που διαθέτουν τον χρόνο τους. Εμείς στη Θρακική Εστία είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά που τους χωράει όλους. Ευχαριστούμε την πολιτεία που είναι συμπαραστάτης πάντοτε στις εκδηλώσεις μας, αλλά κυρίως εφέτος που γιορτάζουμε τα 60 χρόνια της ίδρυσης. Βασιζόμαστε σε εσάς. Απόψε θα χορέψουν τα μικρότερα τμήματα χορούς της Θράκης. Ευχαριστούμε τους δασκάλους Χρύσα Σιδερά και Ομυριάδη Αλέξανδρο για τη δουλειά τους και όλους εσάς που είστε μαζί μας απόψε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας, το στάρδά μας, επειδή πάντα συνηθίζεται στους χορούς να βραβεύουμε τα παιδιά στην ετήσια μας, στον ετήσιο μας χορό. Θα παρακαλούσα τη Σιδεροπούλου Ηλέκτρα, Σωτηροπούλου Ηλέκτρα, τον Τοσακλιάρη Χρήστο, την Κραστάνα Μάρθα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι των συλλόγων, καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας σε μια όμορφη θρακιώτικη βραδιά. Σήμερα, συνταξιδιώτες και συνοδοιπόροι σε αυτήν την βραδιά, είναι μαζί μας το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζηλιά, που μας ήρθε από την Αρεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη, με ένα αυθεντικό θρακιώτικο ήχο, να μας συνοδεύσει, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χαίρομαι όταν βλέπω αυτό το φυτώριο του πολιτισμού, αυτά τα νέα παιδιά που μέσα από μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια την οποία κάνει ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, πραγματικά κρατάνε τις ρίζες μας, κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, στην προσπάθεια αυτή θα είμαστε κοντά, θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα του Leader θα συμβάλλουμε ώστε να χρηματοδοτήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για στολές ή για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο Σύλλογος, για να έχει μια συνέχεια και μια δυναμική παρουσία ο Σύλλογος.